Βασιλιάνος. Κάθε την παλιά είναι καλή. Ο Σαρδινέρο θα πλασάρει και θα στοχίσει. Με τον Μιγκέλ Μπεντόγια στην εκτέλεση, με πάσα για τον Παπουλή και πάλι στον Ισπανό. Τώρα βγήκε η σέντρα. Η κεφαλιά που έγινε από τον Παρασκευά, επαναφέρουν το Απόλλωνα. Το σουτ άστοχο όμως. Απευθείας στα χέρια του Σοφρονίου. Εδώ μια προηγούμενη πτώση από τον Βινίσιους. Εντάξει, επαφή υπήρχε, αλλά δεν μου φάνηκε να είναι τόσο βίαιη για να τον ρίξει κάτω τον Βινίσιου. Ντασίλβα. Πάσα για τον Μπεντόγια. Το γύρισμα. Μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Ντασίλβα. Μεγάλη παλιά, πολύ. Στον Αγγελή εξαιρετική, το γύρισμα, ο Παπουλής θα υποφεληθεί, το δυνατό σουτ πάνω από τα δοκάρια. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι για τον Απόλλωνα στο 19. Βραζιλιάνος για τον Σαρδινέρο που άφησε την μπάλα να κυλήσει και γύρισε μαζί της στο λάθος για τον Πέδρο. Η σέντρα είναι καλή, κεφαλιά του Πίεχ πάνω από τα δοκάρια του Σοφρονίου. Τώρα με τον Βιαφάνιε. Από το σουτ του Βιγιαφάνιε. Παλιά εδώ. Δεν υπάρχει offside. Ο Ανδρέου έκανε το σουτ. Σταμάτησε ο Κίσας. Επιμένει η Αιζακακίου. Τελικά θα κοπεί. Αυτή ήταν πολύ καλή στιγμή. Πέρασμα για τον Μπεντόγια. Ανεβαίνει ο Τιάκο Γκόμες. Η σέντρα του. Ο Σαρδινέρο πήγε να βγει πρώτος. Η μπάλα επιστρέφει. Ο Ντασίλβα πάνω από τα δοκάρια. Μπάλα κόντραρε όμως και φύγε κόρνερ. Ο Μπεντόγια και τώρα ο Κυριάκου περνάει για τον Ντασίλβα. Ζητάει ο Πίεχ. Η πάσα για τον Παπουλή κατέβασε. Ούτε αυτή τη φορά θα μπορέσει να στείλει την μπάλα προς τα δίκτυα γιατί βγήκε η κόντρα. Ο Δημήτρης προσέχουν. Θα δούμε εδώ όμως τον Σαρδινέρο. Σέντρα του είναι καλή. Ο Σοφρονίου θα προλάβει. Και υπήρχε και επιθετικό φάουλ. Ο βοηθός, ο δεύτερος πάνω, ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, έχει κάνει 2-3 λάθη. Μέσα στα μάτια του. Σαρδινέρο. Πάσα και πάλι για τον Πίεχ. Το κοντρόλ του Πολωνού. Δεν άνοιξε. Άνοιξε μάλλον πολύ την μπάλα. Το κόλ για τον Ερμή στο 43. Στο παιχνίδι μας ο Ντασίλβα. Στο 40 εκτέλεσε πάνω από τα δοκάρια. Καλή εκτέλεση του Βραζιλιάνου. Φάση. Ούτε για τη μία ούτε για την άλλη ομάδα, αλλά πιο σημαντικό για τον Απόλλωνα να δούμε κάτι περισσότερο. Γιατί Απόλλωνα. Εδώ ομάδα... σα άλλαξε με τον Πάγκαλο, την ίσιο θα κάνει το σουτ. Καλή στιγμή και αυτή για την Αιζακακίου. Θα βγει πρώτος ο Ντιάγκο Γκόμες και θα κερδίσει όμως. Ντασίλβα δοκιμάζει από μακριά το πόδι του και αστοχή. Όπως και αρκετοί άλλοι συμπαίκτες του, εκτέλεσε ο Αουρέλιο. Καλή εκτέλεση, κεφαλιά από τον Οζίας πάνω από τα δοκάρια. Περάσει τον Πέδρο, αυτός πάτησε στον Κυριάκου. Κάθετα για τον Μπεντόγια, φάτσα με τον Σοφρονίου, το γύρισμα αυτό και ένα 0. Μόνο για τον Άντων το Μπάκλιτσα στο 57. Ο Απόλλωνας κυκλοφόρησε την μπάλα γρήγορα. Τελικός αποδέκτης ο Μπάκλιτσα, ο οποίος στο 57 ανοίγει το σκορ για τον Απόλλωνα. Και πρώτο μετά την 11η αγωνιστική. Πρώτο μετά από ένα μήνα. Την νίκη της Καρμιώτισσας. Ξανά η ωραία κάθετη από τον Κυριάκου, το γύρισμα του Μπεντόγια και από κοντά ο Μάγκλιτσα την έστειλε στα δίχτυα. Είναι αρκετό, τώρα πολλές φορές τα παιχνίδια από πολλά εφαιρίσεις. Εδώ δεν υπάρχει offside, μένει κάτω το σημαίακι, ο Πάγκαλος φεύγει απέναντι από τον Κίσα, γυρίζει την μπάλα 1-1. Απαντάει άμεσα με τον Σασί η Αιζακακίου στο 60. 3 λεπτά μετά τον γκολ. Από του Μάγκλιτσα η ΆΕΣ ισοφαρίζει με τον Ισμαήλ Σασί να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Θα ξαναδούμε την φάση
Την ώρα που φεύγει η πάσα, βλέπετε δεν υπάρχει κανένα offside. Δεν πρόλαβε να βγει εκεί ο Αγγελή το γύρισμα. Και ο Σάσι απέναντι από τον Κίσα σημάδεψε σωστά φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα. Μιλένκο. Πολύ ωραίο γκολ. ΑΕΣ έκανε κάποιες ευκαιρίες και σε τούτη ευκαιρία έβαλε ισοφαρή σε παιχνίδι. Εδώ ο Παπουλής ζήτησε χέρι και πέναλτι βεβαίως. Ο Σωτηρίου έδειξε κόρνερ. Είναι άλλο χέρι. Χτύπησε στο χέρι, στο νόμο. Α, είναι χέρι, νομίζω χέρι, είναι και τραβηγμένο, είναι χέρι, αλλά... Είναι χέρι, χέρι. Τα Σίλβα. Ψάχνει τον Πέδρο, εξαιρετική παλιά. Δεν θα γίνει τον γκολ, απίστευτη ευκαιρία. Χαμένη για τον Απόλλωνα στο 66. Πραγματικά ευκαιρία η οποία ο Πιέχ δεν μπορεί ο ίδιος να πιστέψει τι έχασε. Στο 66, εξαιρετική παλιά τον Άλεξ Δασίλβα. Κοιτάξτε πόσο ωραία βλέπει τον Ζωά Πέδρο. Γυρίζει αυτός. Δεν έκανε το πλασέ με τα αριστερό Μιλένκο. Πήγε για το κοντρόλ, το άνοιξε. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Πρώτη να μπορεί να τις βρει καλά, αλλά λάθος. Έπρεπε να, από πρώτη όπως ερχόταν, να βάλει μέσα μέρος αριστερό πόντι και να πάει μπάλα μέσα. Ή όπως ήταν. Εδώ η σέντρα, πάνω τα δοκάρια, ο Παπουλής. Βεβαίως ο Λευτερίου καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πράγμα που ήταν παράδοξο, διότι ο Μάριος Βάχος στο χώρο είναι σέντερφο. Εδώ υπάρχει υπόδειξη offside όμως. Θα δούμε ξανά την φάση. Κάποιες φορές θα είναι και πιο μπροστά. Εδώ αρκετά πιο μπροστά. Ο Πάγκαλος. Ο Παπαχριστοφόρου. Κέρδισε ο Άπολλας με Ντασίλβα. Δοκάρι από το φοβερό βολέ του Ντασίλβα. Δεύτερο για τον Απόλλωνα στο 70. Το 1-1 παραμένει. Νέο σουτ. Σπουδαία επέμβαση στο βολέ του Μπάρβαρο από τον Σοφρονίου. Ο Μπάρβαρο τώρα κρατάει μπαλά. Θα δοκιμάσει και πάλι το πόδι του. Ο Σοφρονίου θα χάσει την μπάλα αρχικά. Στη συνέχεια θα μαζέψει. Μάλιστα. Σημαντική διευκρίνηση από τον Ηλία εδώ. Κεφαλιά από τον Αγγελή πάνω από τα δοκάρια. 70-30 στο ημίχρονο. Καλές πάσες εδώ, ανάπτυξη ο Παπουλής με τα αριστερό, θα γίνει τώρα το 2-1. Πανέμορφο γκολ και αυτό στο 74. Ο Φώτης Παπουλής φτάνει σε διψήφιο αριθμό τερμάτων στο πρωτάθλημα με τους πολύ ωραίους συνδυασμούς και πάλι έπαιξαν γρήγορα το 1-2 του Ντασίλβα με τον Παπουλή και το τελείωμα με τα αριστερό από τον Ελλαδίτη που πέτυχε το 10ο φετινό του γκολ. Μιλένκο. Είπαμε για τον Ντασίλβα ότι είναι παίκτης που μπορεί να παίζει πολύ εύκολα όταν παίζει γλίγορα. Σέντρα στην περιοχή. Ο Ανδρέου δεν μπόρεσε, έσκασε μπάλα εκεί. Το σουτ που γίνεται στα σώματα. Ενώ ζήτησαν χέρι τώρα από πλευράς ΑΕΖΑ Κακίου. Νέο σουτ από τον Κατσί, περισσότερο απομάκρυνση. Συγκεκριμένα ήταν ο Κατσής. Κυριάκου Συρτά, ο Παπουλής, 3-1. Δεν θα μετρήσει τον κόλ όμως, γιατί είναι πάνω το σημειάκι του πρώτου βοηθού, του Μιχάλη Σωτηρίου. Εδώ είναι πιο μπροστά το κεφάλι του Παπουλή, οριακό μεν. Αλλά είπαμε ότι μετράει το σημείο με το οποίο μπορεί να σκοράρει ένας ποδοσφαιριστής. That's all that